Είναι δεσμευτικό. Μια θέση τόσο σαφής που ουδής τρίτος μπορεί να παρμηνεύσει, να συμψηφίσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτήν. Την ώρα που το πολιτικό σύστημα βάλεται και αμφισβητείται, έχουμε χρέος να προτάξουμε και να αναδείξουμε το ρόλο και την ευθύνη του πολίτη. Αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη όχι μόνο τον σεβασμό μας, αλλά και τη θεμελιακή μας σκέψη πως αυτός ο πολίτης είναι η πηγή της δύναμής μας και αυτής της ίδιας της ύπαρξής μας. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Όταν ο πολίτης καλείται να πει το κατ' αυτόν μεγάλο ναι ή μεγάλο όχι για τη νέα σύμβαση, πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Να αποφανθεί ο ελληνικός λαός και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Η δημοκρατία είναι ζώσα και παρούσα και σε αυτήν ο πολίτης καλείται πέραν των καθιερωμένων εκλογικών διαδικασιών να ανταποκριθεί σε μια εθνική ευθύνη, κρατώντας στο χέρι του ένα ψηφοδέλτιο όχι για να εξουθωτήσει άλλους να αποφασίζουν, αλλά για να αποφασίσει ο ίδιος για τη χώρα και τον εαυτό του. Το δημοψήφισμα για μια εθνική απάντηση στο εμίζον εθνικό ερώτημα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για να οικοδομήσουμε με αρχές και κανόνες τη νέα περίοδο που τώρα ξεκινά. Για μια Ελλάδα ισχυρή που ο πολίτης αισθάνεται πως ο ίδιος με την ψήφο του τη διαμορφώνει έχοντας ο ίδιος τον ισχυρό και τον κυρίαρχο λόγο. Εμπιστευόμαστε τους πολίτες ναι, εμείς πιστεύουμε στην δημοκρατική συμμετοχή και δεν τη φοβόμαστε. Πιστεύουμε στους πολίτες, πιστεύουμε στην κρίση τους, πιστεύουμε στην απόφασή τους. Και ζητούμε σε αυτή τη διαδικασία, και το τονίζω αυτό, να υπάρξει η νυφαλιότητα, η ψυχραιμία, απόλυτο σεβασμός, τη σωστή και τεκμηριωμένη ενημέρωση του πολίτη και όχι τη διαστρέβλωση, όλοι να ακουστούν και να αποφασίσει τελικά ο πολίτης. Θέλει να υιοθετήσουμε τη νέα συμφωνία ή θέλει να την απορρίψουμε.